πράξεις. Εμείς σαν εκπαιδευτικοί κατανοούμε ότι είναι μια δύσκολη στιγμή για απεργιακές κινητοποιήσεις απέναντι στους μαθητές μας. Αφού χρειάστηκε να περάσουμε κυριολεκτικά από 40 κύματα, τελικά δεν θα απεργήσουν αύριο οι εκπαιδευτικοί, ενώ και οι εργαζόμενοι που σχετίζονται με τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να απέχουν από την κινητοποίηση σύμφωνα με τα όσα αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ, η οποία εξαιρεί τόσο τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας από την αυριανή απεργία. Τίθεται τώρα αυτό το νομοσχέδιο να ψηφιστεί αύριο. Αύριο, μέρα πανελλαδικών εξετάσεων, μια ημέρα όπου για την εκπαιδευτική κοινότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Η Ομοσπονδία μας, σεβόμενη όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί απέναντι στην ψυχολογία των μαθητών μας, που τόσο καιρό λόγω της πανδημίας ήταν μακριά από το φυσικό τους χώρο, και σίγουρα έχει επηρεάσει την ψυχολογία τους, πράγμα που φάνηκε και πέρσι με πολύ λιγότερο χρόνο μακριά από το φυσικό τους χώρο, θέλοντας να μην προσθέσει ακόμα ένα πρόβλημα στην ήδη διαταραγμένη, όπως είπα, ψυχολογία τους, ζήτησε από την εκτελεστική της ΑΔΔΗ να εξαιρέσει τον κλάδο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την αυριανή απεργιακή κινητοποίηση. Ακούσαμε δε ότι πρωί-πρωί Υπουργός Παιδείας προσέφυγε στα δικαστήρια για κατά της απεργίας. Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση, οι εκπαιδευτικοί που εμπλέκονται στη διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων ζητούν το αυτονόητο. Οφείλει να το καταλάβει και η κυβέρνηση και αν μη τι άλλο ας πάει το νομοσχέδιο προς ψήφιση με μια εβδομάδα διαφορά την επόμενη Τετάρτη, ώστε να μπορούμε όλοι να κάνουμε αυτό που η συνείδησή μας μας επιβάλλει και μας επιτρέπει. Και αυτό για την πλειονότητα των εκπαιδευτικών και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι η συμμετοχή τους στον αγώνα κατά του νομοσχεδίου. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι πάρα πολύ σκληρό για τους εργαζόμενους, ειδικά του ιδιωτικού τομέα. Λίγο πολύ όλοι ξέρουμε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα και μπορούμε να φανταστούμε ότι με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου τι αναρχία θα υπάρξει και τι εκμετάλλευση των εργοδοτών απέναντι στους εργαζόμενους.